Εμένα η μητρική μου γλώσσα είναι τα ισπανικά, εγώ γεννηθήσω Καράκας. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μπήκα από το παράθυρο. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Δεν είναι απλά παίρνω ένα σενάριο και κάνω μια μετάφραση και παίζει σαπουνόπερα από το Μεξικό. Όταν βγήκε η εντεκάδα, είδα το μάτσο το οποίο περίμενα να δω. Η διάρκεια είναι πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι και αν κάνει. Δεν είναι. Και κυρίως περιμένω πάσες από τον κόσμο. Παπ, να βγει από εδώ, να τη στρώσει σημείο του πέναλτι, μωρών 0-1 στην Τούμπα. Παπ, κίτρινη κάρτα. Σαν παιδιά του Aris Media Factory. Καλά, ξεκινήσαμε. Λοιπόν. Ένα καινούριο ξεκίνημα. Το πρώτο επεισόδιο Πίτσα Πάλι είναι πρώτον πυλών. Μια πολύ όμορφη ιδέα που είχαν τα παιδιά τη παραγωγή του Aris Media Factory. Και όσο γνωστό ότι έχει κίτρινο μαύρο φόντο, για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αρνηθώ. Όσο μάλλον όταν η καινούργια προσπάθεια ξεκινάει σε έναν τόσο ιδιαίτερο και όμορφο χώρο, τον οποίο έχουν επιμεληθεί τα παιδιά. Οπότε εύχομαι να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια καινούργια παρέα, μια παρεούλα που θα μιλάμε αγωνιστικά και όχι μόνο, και θα κρατήσει την τροφιά όλο το χειμώνα και βλέποντας και κάνοντας. Είμαι πολύ περίεργος πώς θα εξηγήσει τον κόσμο για το όνομα που έχει δοθεί στην εκπομπή. Κοίτα, έχει συνδυαστεί το συγκεκριμένο το όνομα, προβοκατόρικα θα μπορούσα να πω, με έναν προσωπικό μου πανηγυρισμό μετά από ένα μάτς. Αλλά όσοι το έχετε σκεφτεί έτσι, ορθώς το σκεφτήκατε. Κάπου εκεί πατήσαμε λοιπόν, σε ένα κατάμεστο Βικελίδη, σκόχλαζε το γήπεδο, θυμάμαι. Εγώ ήμουν on camera, εκείνη τη στιγμή δεν το είχα καταλάβει και όλα τα υπόλοιπα μετά είναι ιστορία. Εντάξει, χαβαλέ βέβαια, είναι και το όνομα της εκπομπής και γενικά εδώ πέρα η παρέα που κοίτα, θα κάνουμε. Κοίτα, είναι για να δώσουμε και λίγο το στίγμα. Δεν θέλω τώρα ούτως ή άλλως. Θα μιλάμε, εύχομαι ότι και η ομάδα θα μας βοηθάει να μπορούμε να σχολιάζουμε με πιο χιουμοριστικό τόνο τα δρόμενα, τα αθλητικά. Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Δηλαδή όσοι το συνδυάζουν μόνο με το ποδόσφαιρο, πλανούνται. Είναι πολύ ιδιαίτερο το timing που διάλεξες ή διαλέξαμε να ξεκινήσει η εκπομπή μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό και πριν από το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ήταν οι συγκυρίες τέτοιες. Ελπίζω να είναι όπως τότε ήταν ευνοϊκές οι συγκυρίες. Ελπίζω έτσι να αποδειχθούν και φέτος. Προς το παρόν το πρώτο βήμα έγινε. Η ομάδα έδειξε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο με τον Ολυμπιακό. Μας ξάφνιασε, είναι αλήθεια. Μετά από εκείνο το κρύο ντους στο Γκεντί Κουλέ. Παρ' όλα αυτά, μένουμε με την εμφάνιση. Μια εμφάνιση η οποία πιστεύω ότι μπορεί να είναι η έναρξη για να δούμε πολύ καλύτερα πράγματα στο μέλλον όσον αφορά την πορεία που θα έχουμε στο τέλος της χρονιάς. Βέβαια, έρχεται ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Το ντέρμπι της πόλης, όπως και να το κάνουμε, έχει μια ιδιαίτερη σημασία για όλη τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Θεωρώ ότι θα κεντρήσει το ενδιαφέρον όλη της Ελλάδος το επόμενο παιχνίδι, αλλά αισιοδοξώ ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί πανέτοιμη και θα μπορέσει να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα και να φύγει από την Τούμπα είτε με ένα χ, ένα βαθμό. Από εκεί ξεκινάνε τους όλους τα μάτς, 0-0 ξεκινάνε. Το πρώτο βαθμό τον έχει ήδη εξασφαλίσει και αν μείνει με αυτόν και αν όχι με τους τρεις. Πριν πιάσουμε τα αγωνιστικά, επειδή έχουμε μεγάλο διάστημα να καλύψουμε από τις αρχές του καλοκαιριού μέχρι το σήμερα, να πάμε λίγο στις συστάσεις και το λέω αυτό γιατί τα analytics του καναλιού δείχνουν ότι έχουμε πολύ μεγάλο κοινό σε νεαρότερες ηλικίες που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν τον Αντώνη Σαριόγλου. Γιατί εμείς οι παλιότεροι τον ζήσαμε για τα καλά μέσα στην ομάδα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μεσολάβησε πολύ καιρός από τότε που σταμάτησα εγώ. Το 2013 είχα φύγει από την ομάδα. Έκανα βέβαια κατοικίες εμφανίσεις όταν η ομάδα επανήρθε στη Super League. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, εντάξει, είναι λογικό. Έχω φύγει εδώ και αρκετό καιρό. Βέβαια, ο κόσμος ακόμα μαθαίνει τα νέα μου λόγω του ότι η κυτρινόμαυρη προϊστορία μου εξελίχθηκε μετά και στο εξωτερικό. Συνεχίζω την καριέρα μου με τον Έκτορ Κούπερ, ένας προπονητής που αγαπήθηκε πάρα πολύ στον Άρη και δικαίως κατά τη δική μου την άποψη. Οπότε ίσως και γι' αυτό κάποιοι νεαρότεροι ακόμα να με θυμούνται. Θες να πούμε λίγο την ιστορία του, πώς ξεκίνησε και πώς μπήκε στην ομάδα στην αρχή? Εγώ ξεκίνησα, εντάξει, αλήθεια είναι ότι μπήκα από το παράθυρο. Μπήκα από το παράθυρο, είχα τελειώσει τεφά, είχα ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, η επιλογή μου σε πόστο στον Άρη είχε γίνει το 2008 στη θέση του Διερμηνέα. Εμένα η μητρική μου γλώσσα είναι τα ισπανικά. Εκείνη τη στιγμή. Μητρική, ναι. Εγώ γεννηθήκα ο Καράκας. Η μητέρα μου είναι από Βενεζουέλα, ο μπαμπάς Έλληνας. Τι λες, ρε. Εγώ πρώτα μιλούσα ισπανικά και μετά ελληνικά. Το 90 ξεκίνησα να μαθαίνω ελληνικά εγώ, όταν ήρθα Ελλάδα. Οπότε τα Έχει ζήσει στη Βενεζουέλα. Φυσικά 9 χρόνια. Βλέπεις, δεν είναι μόνο οι νεότεροι που δεν γνωρίζουν για μένα. Δεν γνωρίζετε κι εσείς. Παπ, κίτρινη κάρτα. Σαν παιδιά του Aris Media Factory. Καλά ξεκινήσαμε. Καλά θα πάει κι αυτό. Στο Καράκας. Καράκας γεννήθηκα.
Μετά μετακομίσαμε σε μια μικρότερη πόλη, περίπου μια ώρα από το Καράκας και έζησα εκεί μέχρι τα 9. Μέχρι 9 χρονών ήμουνα. Αναμνήσεις έχω πολλές. Έχω αναμνήσεις πάρα πολλές όσον αφορά την παιδική μου ηλικία στη Βενεζουέλα. Οπότε η μεγάλη μου αγάπη, η εθνική Αργεντινή, έρχεται από εκεί. Δηλαδή τα πρώτα μου χρόνια, τα πρώιμα, όταν ξεκινάς και έρχεσαι σε επαφή με τη στρογγυλή θεά. Εγώ ερωτεύτηκα Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, εθνική Αργεντινή, και αυτό έχει μείνει μέχρι τώρα. Δηλαδή οπότε και... βόλεψε μετά η παροικία των Αργεντινών. Δηλαδή ήμουνα και εγώ ένας από αυτούς. Τον καιρό που ήμουνα στον Άρη, εντάξει, περάσαν πάρα πολλοί αξιόλογοι Αργεντινοί ποδοσφαιριστές. Έχει υπάρξει παίκτη από τη Βενεζουέλα στον Άρη. Στον Άρη ή στο βόλεϊ, νομίζω. Επίσης. Μιλάμε και για βόλεϊ, όχι μόνο μπάσκετ, ποδόσφαιρο και βόλεϊ. Νομίζω από το βόλεϊ έχει περάσει παίκτη από Βενεζουέλα. Εντάξει, ποδοσφαιριστής δεν νομίζω. Αν και τώρα κάνει κάποια. Έχει εξελιχθεί όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές. Νομίζω έχουν παίξει β' εθνική κάποιοι ποδοσφαιριστές από Βενεζουέλα. Αλλά προς το παρόν δεν έχει περάσει κάποιος από τον Άρη. Μπορεί στο μέλλον. Εντάξει, ούτως ή άλλως η Λάτιν αγορά, η αγορά εκεί της Καραϊβικής που έχουμε ανοίξει τώρα, Κώστα Ρίκα, Πουέρτο Ρίκο κτλ. Ποτέ δεν ξέρεις. Μήπως να γίνεις και σκάουτερ. Κοίτα, εμένα μου αρέσει να δέχομαι νέες προκλήσεις. Παρ' όλα αυτά, θέλω να είμαι πάντα πολύ αφοσιωμένος στο ρόλο τον οποίο έχω αναλάβει. Έτσι ήμουν και ως διερμηνέας, δηλαδή εκείνη την πενταετία στον Άρη, πολύ σπάνια παρέκλεινα της πορείας μου ως διερμηνέας. Δηλαδή ήθελα να είμαι εκεί, σε εκείνο το κομμάτι, να βελτιώνομαι εκεί, να προσφέρω εκεί, να είμαι καλός εκεί. Και αυτό είναι το οποίο μετά άνοιξε την πόρτα την επαγγελματική σε άλλους προπονητές, ώστε να με επιλέξουν και σαν γυμναστή. Δηλαδή πρώτα με γνώρισαν ως επαγγελματία και ως διερμηνέα, και αυτό είναι το οποίο τους κέντρισε το ενδιαφέρον ώστε να δοκιμάσουν και τις δυνατότητες μου ως γυμναστής. Κύριος ο Κούπερ, έτσι, αν και είχα συνεργαστεί και με τον Όγιος στον Ηρακλή και είχα ένα τέτοιο ρόλο και διερμηνέα και γυμναστή, και στη Βέρεια αργότερα είχα διπλό ρόλο. Και ο Μασάδο, εντάξει, δάσκαλος, έχουμε να λέμε ιστορίες για Άρη πάρα πολλές. Για τον Άρη του παρελθόντος, έτσι. Και αυτός όμως μου είχε δώσει διπλό ρόλο. Για πάμε λίγο να θυμηθούμε, με ποιους έχεις συνεργαστεί στον Άρη σε αυτή την πενταετία. Εγώ ξεκίνησα στον Άρη με τον Κίκ Ερνάντες, στη δεύτερη θητεία του στον Άρη. Εκεί είναι που έρχομαι εγώ. Φεύγει ο Μπάγεβιτς, ο μεταφραστής που υπήρχε, ο Παναγιώτης, φεύγει και αυτός στην ΑΕΚ μαζί με τον κύριο Μπάγεβιτς. Επιστρέφει ο Κίκ Ερνάντες και εκείνη την ώρα γίνεται μια αναζήτηση. Εμένα ήταν η δεύτερη φορά που μου είχαν πει για να δώσω συνέντευξη ως διερμηνέα στον Άρη. Την πρώτη φορά το φοβήθηκα το βήμα, δεν το έκανα. Τη δεύτερη πίστευα ότι είναι το πλήρωμα του χρόνου. Το επιχείρησα, όλα τα πράγματα πήγαν καλά, οπότε πήγαμε Κίκ Ερνάντες. Και μετά από εκεί πέρα πάρα πολλές αλλαγές. Κίκ Ερνάντες, Μασίνιο Ντονάτο, Έκτορ Κούπερ, μετά που για μένα, εντάξει, όπως και να το κάνω, ο Άρης και ο Έκτορ είναι σταθμοί όχι μόνο στην επαγγελματική μου πορεία αλλά και στην προσωπική μου ζωή. Μετά τον Έκτορ, νομίζω, ο συγχωρεμένος ο Μιχαλίτσιος έρχεται ένα διάστημα. Τώρα θα είναι λίγο δύσκολο να τους θυμηθώ όλους με τη σειρά, καθώς αλλάξαμε πολλούς. Οπότε μετά είχαμε σίγουρα Μασάδο, δεν ξέρω τη σειρά, Μασάδο, Αλκαράς, Πρόμπιετς, Κατσαβάκης, Σάκης Τσιόλης, και τώρα ελπίζω να μην διαφεύγει κάποιος, αλλά κυρίως αυτοί. Τους έφαγες όλους, έναν έναν. Εγώ. Αυτός ήταν και ο ρόλος μου. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Να σε ρωτήσω, με τον Κούπερ, επειδή έτσι φαίνεται αυστηρός, επιβλητικός κτλ. Είχατε ίσως μεγαλύτερη προσωπική σχέση, λέγατε καμιά ιστορία ή ήταν έτσι... Εκ των πραγμάτων εγώ είχα προσωπική σχέση όχι μόνο με τους προπονητές αλλά και με τους ποδοσφαιριστές που μιλούσαν ισπανικά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ερχόντουσαν εδώ σε μια χώρα, καλά και ειδικά αυτοί που ερχόντουσαν από Λατινική Αμερική, μη γνωρίζοντας καθόλου και αγγλικά, μη γνωρίζοντας καθόλου τον τρόπο ζωής στην Ευρώπη. Δεν σε βλέπαν πλέον ως έναν συνεργάτη, δεν σε βλέπαν απλά ως διερμηνέας, δηλαδή σε κάνανε κατευθείαν και μέλος της οικογένειάς τους όταν σε γνώριζαν λίγο καλύτερα. Είχα μια τέτοια επαφή και με τα περισσότερα παιδιά που την έχω κρατήσει μέχρι σήμερα, αλλά και με τους προπονητές. Όπως καταλαβαίνεις, ειδικά στο κομμάτι του προπονητή, η σχέση εκεί που θα αναπτυχθεί πρέπει να είναι μπετόν αρμέ. Δηλαδή, το ίδιο και με τη διοίκηση. Δηλαδή, ό,τι γίνεται από τη διοίκηση, προπονητή και παίχτες, παίχτες, προπονητή, διοίκηση, όλη αυτή η αλυσίδα περνούσε πάντα μέσω εμού. Οπότε οι σχέσεις δυναμώνουν πολύ σύντομα και πάρα πολύ γρήγορα. Με τον Έκτορ ήταν και ξεκίνησε και λίγο περίεργα η πορεία του στον Άρη. Δηλαδή στην αρχή, ενώ βλέπαμε ότι η ομάδα μπορεί να ρολάρει, μπορεί να δώσει, δεν έρχονται αποτελέσματα. Όταν μετά άρχισαν να έρχονται αποτελέσματα, να παίζει πιο πιστικό ποδόσφαιρο η ομάδα, να έχει μια ταυτότητα, μια
δική του ταυτότητα και αυτή να αποδίδει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ως εικόνα και ως αποτέλεσμα, καταλαβαίνεις ότι οι σχέσεις ήρθαν και δέσανε πολύ περισσότερο. Όταν λοιπόν έφυγε ο Έκτορ, μου είχε πει ότι κάποια στιγμή οι δρόμοι μας θα ανταμώσουν και πάλι. Όπως και έγινε το 2015, που με επέλεξε ως πρώτο γυμναστή του και ξεκινήσαμε την πορεία μας στο εξωτερικό. Από το 2015 είστε μαζί μέχρι και σήμερα. Ναι, 9 με 11 στο Νάρι και από το 10 ως σήμερα στις Εθνικές. Έχεις νιώσει εσύ ποτέ ότι είχες το ρόλο, ότι μάλλον είχες ένα μεγαλύτερο ρόλο από απλά του διερμηνέα ή του γυμναστή, δηλαδή το να φέρνεις κοντά τους παίκτες, τους προπονητές? Στο ξαναλέω, επειδή είσαι συνδετικός κρίκος, ακόμα και στις προσωπικές σχέσεις μπορούν να αναπτύξουν οι ποδοσφαιριστές, ας πούμε, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές με τους Λάτινοι Ισπανόφωνους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, σε όλες αυτές τις σχέσεις, εκ των πραγμάτων βρίσκεσαι και εσύ ενδιάμεσα. Και ο ρόλος σου, λέω, επειδή περνάνε τέτοιες πληροφορίες από σένα, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος. Δεν είναι εύκολος ρόλος. Δεν είναι μια εύκολη δουλειά. Δεν είναι απλά παίρνω ένα σενάριο και κάνω μια μετάφραση και παίζει σαπουνόπερα από το Μεξικό. Δηλαδή, ο διερμηνέας σε μια ομάδα έχει ένα πολυσύνθετο ρόλο. Δύσκολο ρόλο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, θα επέστρεφα για πλάκα στο ρόλο του διερμηνέα. Παρόλο που η πορεία μου τα τελευταία 10 χρόνια είναι εντελώς διαφορετική, έχει να κάνει με αυτό το οποίο σπούδασα, μπορώ να σου πω ότι αυτό το κομμάτι μου λείπει ιδιαίτερα. Γιατί έχουμε και καμία 15 Ισπανόφωνους φέτος. Λες ένα σύλλογο βιογραφικό. Ναι. Εντάξει. Τώρα κλείνουμε από εδώ. Ετοιμάζουμε βιογραφικό, γιατί εσείς τάχετε τα media. Εσείς έχετε και την τεχνογνωσία να μου κάνετε ένα ωραίο βιογραφικό και θα το πείσουμε τον κύριο Καρυπίδη. Πας και επιστρέψω. Θα είναι καλά, θα είναι και η δεύτερη, τρίτη επιστροφή μου, ούτε που θυμάμαι. Ναι, ναι. Για να το πάμε λίγο στο αγωνιστικό και να το πιάσουμε από την αρχή. Πάμε αγωνιστικά. Πόσο αρχή? Καλοκαίρι. Καταρχή 2000... και δύσκολη. Πρόσεξε ναι. Τα ρωτήσεις. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ δύσκολη η αρχή με το κλείσιμο της περασμένης σεζόν. Δηλαδή είχαμε ένα καλοκαίρι με πολύ γκρίνια, πολύ ανασφάλεια, το τι γίνεται, τι θα γίνει, ποιος θα έρθει, ποιος δεν θα έρθει. Ήταν αναμενόμενο, γιατί βρέθηκε ο Άρης στο Μετέχνιο που θα μπορούσε μέσα σε 3 λεπτά, συνολικά σε 2 αγώνες σε 3 λεπτά, έτσι, 1,5 και 1,5 λεπτό, να αλλάξει εντελώς την ιστορία του φετινού καλοκαιριού. Δυστυχώς τα πράγματα ήταν όσο Άρης έπρεπε, γιατί Άρης είσαι, δεν θα γινόταν διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή Άρης είσαι, βρήκαμε και τον τρόπο να το ξεπεράσουμε και αυτό και να μπούμε στη διαδικασία της καινούργιας αγωνιστικής περίοδου. Ό,τι έγινε, έγινε, δεν μπορεί να αλλάξει. Το να το πιλατεύουμε μέσα μας και να δημιουργούμε λιμνάζουσα νερά δεν έχει πλέον κανένα νόημα. Το καλοκαίρι πέρασε. Λάθη του παρελθόντος διορθώθηκαν. Λάθη του παρελθόντος παρέμειναν. Οπότε ένα καλοκαίρι κίτρινο-μαύρο κανονικό. Δεν άλλαξαν πολλά πράγματα, παρόλο που επαναλαμβάνω. Ήταν ένα εντελώς διαφορετικό όσον αφορά το οργανωτικό κομμάτι. Ήταν εντελώς διαφορετικό το καλοκαίρι το φετινό, πολύ πιο ορθολογικό, και αυτό πιστεύω ότι αρχίζει σιγά σιγά να φαίνεται και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είπες για λάθη που διορθώθηκαν και για λάθη που παρέμειναν. Έχεις εντοπίσει κάποια από αυτά? Κοίτα, αυτά που διορθώθηκαν, και καλύτερο να μένουμε και σε αυτά τα οποία διορθώνονται και να βλέπουμε τη θετική πλευρά του νομίσματος, αν και το νόμισμα είναι ίδιο και φυσικά έχει και την άλλη την πλευρά του. Αλλά ενμένοντας λίγο στα θετικά κομμάτια, η ομάδα έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να διατηρήσει τον κορμό της. Διατήρησε αρκετούς παίχτες, χρήσιμους παίχτες για την ίδια την ομάδα, οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν στην μετέπειτα πορεία όσον αφορά το πώς έκλεισε η σεζόν εκείνη τη χρονιά. Ίσως πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ναι, ίσως και πρώτη φορά. Και ίσως και πρώτη φορά εντοπίστηκε ότι ήταν και τόσο έντονη η ανάγκη του να παραμείνει ένας κορμός. Πέρα του ότι έμεινε ένας κορμός ο οποίος έγινε με επιλογή όχι πλέον μόνο της διοίκησης αλλά και του προπονητή, πολύ σημαντικό και αυτό, ότι ένας προπονητής ο οποίος γνωρίζει ήδη από 2 θητείες πάρα πολύ καλά το μπούσουλα που έχει η ομάδα, όχι μόνο τον αγωνιστικό αλλά και το διοικητικό, ξέρει τα υπέρ και τα κατά, οπότε έχει μια εμπειρία στο πώς να διαχειριστεί και τις δύο περιπτώσεις. Ένας προπονητής ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, κάθισε στο τραπέζι με τη διοίκηση, ενίσχυσε και άλλο το προπονητικό του επιτελείου. Η διοίκηση προσπάθησε να στελεχωθεί με περισσότερα άτομα, με έμπειρα πρόσωπα και στο ποδόσφαιρο, αλλά και που γνωρίζουν από Άρη. Οπότε αυτά ήταν κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ομάδα φεύγει νωρίς για προετοιμασία. Κάνει 2 στάδια προετοιμασίας εκτός Θεσσαλονίκης. Και αυτό πολύ σημαντικό και για την εκγύμναση του ποδοσφαιριστή, αλλά και για τη δημιουργία μιας ταυτότητας και ενός δεσίματος μεταξύ προπονητικού επιτελείου και ποδοσφαιριστών. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, ήταν αυτό και λίγο λογικό. Αυτό για την προετοιμασία που λες, να σε ρωτήσω.
Παίζει όντως τόσο μεγάλο ρόλο ή το έχουμε λίγο στο μυαλό μας, δεν πήγαμε προετοιμασία που λέγαμε πέρυσι? Δηλαδή το να πάει η ομάδα προετοιμασία στο εξωτερικό, ας πούμε. Είναι, εγώ δεν λέω στο εξωτερικό. Λέω ότι η ομάδα πρέπει, γιατί πολλές φορές και τότε τις εποχές που ήμουν εγώ, όταν δεν γινόταν η προετοιμασία στο εξωτερικό, πήγαμε στο Καρπενήσι. Ενώ σου δώσω ένα παράδειγμα, πολλές φορές έσπαγε, πήγαμε Καρπενήσι και εξωτερικό. Το θέμα είναι να μπορείς να έχεις εσύ αναπόσπαστο τον ποδοσφαιριστή σου 24 ώρες 24ωρο σε ένα κλίμα το οποίο θα ορίσεις ίσως και 8 με 10 ώρες ημερησίως δουλειά στον ποδοσφαιριστή. Γιατί δουλειά δεν είναι μόνο βγήκα στο γήπεδο, κάναμε μια μισή ώρα πρωινή προπόνηση, κάναμε άλλη μια μισή ώρα απογευματινή προπόνηση. Η δουλειά σε μια προετοιμασία είναι πολύπρεπη. Έχει και άλλες πτυχές, υπάρχουν βιντεοαναλύσεις, υπάρχουν στιγμές που ποδοσφαιριστές θα είναι μαζί, θα δημιουργηθεί αυτή η ταυτότητα που σου λέω και αυτό το σφίξιμο των σχέσεων, θα υπάρχουν προσωπικές συνομιλίες και αναλύσεις προπονητικού επιτελείου με ποδοσφαιριστές. Γίνεται μια πολύ δύσκολη δουλειά και ουσιαστικά είναι το χτίσιμο όλης της χρονιάς. Αν δεν γίνει σωστά αυτό, δηλαδή το να μην γίνει σωστά μια προετοιμασία, επειδή σε πιέζουν οι ημερομηνίες, πότε τελειώνει ένα πρωτάθλημα και πότε ξεκινάνε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αυτό μπορεί να το δουλέψεις και να πεις για αυτούς τους συγκεκριμένους λόγους τους αγωνιστικούς έχουμε πολύ μικρότερη προετοιμασία. Αλλά το να μην δεν γίνεται στο κουτουρού επειδή απλά έτσι προέκυψε και να λέμε ότι η προετοιμασία δεν είναι σημαντικό κομμάτι είναι εντελώς εφθαλμένο. Αυτά τα λάθη πληρώσαμε και πέρυσι, έτσι. Δηλαδή στο τέλος της χρονιάς δεν σου λέω ότι κλείνει η χρονιά έτσι τόσο άδοξα για τον Άρη επειδή γίνανε όπως λέμε φέτος τα σωστά του φετινού καλοκαιριού. Το περσινό καλοκαίρι θεωρώ ότι να μέναμε με τη θετική όψη του νομίσματος θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή το περσινό καλοκαίρι γίνανε απανωτά λάθη τα οποία τα πλήρωσε σε βάθος χρόνου. Προς επιβεβαίωση αυτού που λες, θυμάμαι σε κάποια φάση μου είχε πει που είχα πετύχει τυχαία τον coach, μου είχε πει ότι για το πόσο σημαντικό ήταν ένα τετραήμερο που βρήκε κενό τώρα στη δεύτερη θητεία, στο ξεκίνημά της, είχε βρει ένα τετραήμερο και πήγε η ομάδα στην Πτολεμαϊδα που είχε πάει. Και μου λέει, μόνο αυτές οι τέσσερις μέρες να φανταστείς πόσο σημαντικές ήταν στο να έρθουν οι παίκτες κοντά και να αρχίσουν να αποκτάνε μια ταυτότητα και ομοιογένεια. Και τότε είχα ερωτηθεί και το είχα πει ότι είναι σημαντικό, νομίζω ήταν η διακοπή των Χριστουγέννων. Ναι. Που η ομάδα πήγε από το Λεμαϊδά, όπου πήγε και φέτος το καλοκαίρι. Και ήταν σημαντικό πέρα από αυτό τη σύσφιξη των σχέσεων, το ότι η ομάδα πηγαίνει κάπου και είναι προσιλωμένη μόνο στο τι πρέπει να κάνει εργασιακά για να παρουσιαστεί καλύτερη, έστω αν κάνει 4-5 μέρες. Μπορείς να τις εκμεταλλευτείς. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Όπως και υπήρξε ορθώς η γκρίνια για την πολύ κακή εικόνα με τον Όφη, όπου λες ότι είχαμε και 2 εβδομάδες λόγω των εθνικών να δουλέψει η ομάδα μαζί, να δουλέψουν και καινούργιες μεταγραφές οι οποίοι ήρθαν τελευταία στιγμή που μέσα σε ένα πλαίσιο ήταν και κάπως φυσιολογικό. Δηλαδή όταν πηγαίνεις σε κάποιους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που πιστεύεις ότι είναι αυτοί οι οποίοι σου ταιριάζουν, πρέπει να επιμείνεις. Και για να επιμείνεις και να τους φέρεις εκεί που θέλεις εσύ, θα πρέπει να σπαταλήσεις όχι μόνο χρήματα, πρέπει να σπαταλήσεις και χρόνο. Από εκεί πέρα όμως, επειδή η ομάδα είχε ήδη 3 90 λεπτά επίσημων αγώνων, είχε 3 επίσημα 90 λεπτά, στα οποία η ομάδα ήταν σχετικά καλή. Εγώ θα σου πω ότι τη θαυμάσαμε με την απόδοσή της. Παρ' όλα αυτά, έβλεπες έναν Άρη πολύ σοβαρό. Και στα 3 παιχνίδια ο Άρης ήταν καλύτερος του αντιπάλου του. Και στα 3 παιχνίδια ο Άρης άξιζε να πάρει τη νίκη. Και για τον έναν ή τον άλλο λόγο δεν κατάφερε να πάρει το απόλυτο των 9 βαθμών, αλλά πήρε 5, ενώ δικαιούται από 7 μέχρι 9, με βάση την αγωνιστική της εικόνα. Οπότε βλέποντας αυτό, λέγοντας ότι πλέον οι παίκτες αρχίζουν και βρίσκουν ένας άλλον μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί μας το απέδειξαν σε 3 αγώνες, και λέγοντας ότι έχουμε και 2 εβδομάδες κενό να δουλέψουν όλοι μαζί, περιμέναμε, δεν σου λέω για το αποτέλεσμα, περιμέναμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα από την ομάδα μέσω Γεντί Κουλέ. Οι μεταγραφές, θες να τις πιάσουμε? Ίσως όχι μία-μία ατομικά, ίσως πιο γενικότερα. Κοίτα, ναι, να μην τις πιάσουμε ατομικά, γιατί κοίτα, πρέπει να δούμε αρχικά το μεγάλο στοίχημα είναι ο τερματοφύλακας. Ο Πιτσιρικάς, ο οποίος έχει έρθει, ο οποίος θα κληθεί κάποια στιγμή να μπει στα γάντια του Κουέστα. Θα πάρει κάποια παιχνίδια αναγκαστικά. Μα θα πρέπει να πάρει. Εκ των πραγμάτων, ο Κουέστα μας έχει συνηθίσει να κάνει πάρα πολλά παιχνίδια μέσα στη χρονιά και παρόλα αυτά, ίσως κάποιες κάρτες, ίσως κάποιες ενοχλήσεις, το οτιδήποτε, θα πρέπει να δώσουν τα γάντια του βασικού σε ένα παιδί που είναι 19 χρονών. Από ό,τι φαίνεται, είναι μια μελετημένη κίνηση. Μια ελπιδοφόρα κίνηση. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στο ειδικό βάρος που έχει ο Άρης. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής που έχει και πολλές συμμετοχές αλφα-εθνικής. Δεν είναι άμαθος. Παρ' όλα αυτά, άλλο παίζω αλφα-εθνική στη χώρα μου και άλλο έρχομαι σε μια ομάδα η οποία έχει τόσες μεγάλες απαιτήσεις όσο έχει ο Άρης και έχει και κουβαλάει και τόσο πολύ κόσμο από πίσω, ο οποίος περιμένει να σε δει και περιμένει και ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα από σένα. Η γραμμή της άμυνας
πιστεύω ότι αν το πάρεις με βάση ονόματα, είναι από τις καλύτερες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα το θέμα είναι να περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι στον αγωνιστικό χώρο, το πώς θα ανταπεξέλθουν, γιατί το ακούω και αυτό ότι η άμυνα έχει ένα μέσο όρο ηλικίας αρκετά μεγάλο και γενικότερα ο Άρης φέτος. Παρ' όλα αυτά, επειδή πιστεύω θα είναι μια χρονιά ειδικών συνθήκων και έχει ένα πολύ ιδιαίτερο στόχο η φετινή χρονιά, θεωρώ ότι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές με την εμπειρία την οποία έχουν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και να φέρουν εις πέρα τον συγκεκριμένο στόχο που έχει φέτος ο Άρης. Οπότε, εμένα δεν με προβληματίζει η ηλικία. Αμυντικά πιστεύω ότι είμαστε μια χαρά σε όλες τις θέσεις. Τώρα στο χώρο του κέντρου έχουμε ένα πολύ μεγάλη αναβάθμιση. Κέντρο. Μεγάλη αναβάθμιση, ποιοτική αναβάθμιση, δημιουργική αναβάθμιση. Δηλαδή, ίσως κλείνεται πλέον ο Άρης να παίξει ένα εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο από αυτό το οποίο έπαιξε πέρυσι, με βάση το υλικό το οποίο έχει πλέον στα χέρια του ο κύριος Μάντζιος. Εκεί θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει το ερωτηματικό του εξάριου, που ο Άρης έχει συνηθίσει να παίζει και να έχει δύο καλά εξάρια, δύο καλούς κόφτες, δύο παίκτες οι οποίοι λες ότι είναι μπετόν αρμέ εκεί και σκουπίζουν τα πάντα, προωθούν το παιχνίδι και μετά από εκεί και πέρα η δημιουργία έρχεται στις επόμενες γραμμές. Τώρα πλέον η δημιουργία ξεκινάει από πολύ πιο πίσω, με ερωτηματικό ποια θα είναι η ανασταλτική λειτουργία της ομάδος. Θεωρώ όμως ότι και πάλι και σε αυτή τη θέση είμαστε πληρέστατοι. Γιατί υπάρχει και ο Σούλ από πέρυσι, ο Βέλεθ που μπορεί να ανεβαίνει, κατά συνθήκη παίζει ο Μόντσου. Πιστεύω ότι εκεί είμαστε πολύ καλά. Είναι η πιο κέρια θέση στη δημιουργία μιας ομάδας το εξαροοχτάρι. Κοίτα, δεν είναι τυχαίο ότι λένε ο άξονας. Δηλαδή, αν έχεις ένα δυνατό άξονα, τερματοφύλακα, να έχεις ένα δυνατό στόπερ κάποτε όπως είχες Ρονάλντο να σούτει, ξεκινούσε από εκεί πέρα όλη η εντεκάδα. Μπροστά είχες πρίτα αυτοί, κάπου εκεί κλειδώναν όλα και όλοι οι υπόλοιποι. Ο άξονας είναι πολύ σημαντικός. Και θεωρώ ότι έχουμε έναν πολύ δημιουργικό άξονα, νέο άξονα. Δηλαδή, ενώ μιλήσαμε για το μέσο όρο ηλικίας στην άμυνα, βλέπεις ότι εκεί στην καρδιά της ομάδος υπάρχουν νεαροί ποδοσφαιριστές με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και επαναλαμβάνω πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. Ξέρεις τι μου αρέσει τελευταία? Σ' ακούω. Κάποιες επιλογές, όπως για παράδειγμα Πάλμα, Ζαμόρα που εν μέρει δεν έχει βγει τόσο πολύ ίσως ακόμα, και ειδικά φέτος Διαντή, δηλαδή μια κατέμφθηση σε νεαρούς παίκτες, ελπιδοφόρους, και με μεγάλη μεταπολιτική αξία ενδεχομένως. Μία στροφή δηλαδή σε ταλέντα. Κοίτα, αν θεωρήσουμε εντός αγωγικών, το λέω έτσι, για να μην παρεξηγηθώ, το πείραμα Πάλμα, το οποίο ήταν άκρως πετυχημένο από ποια άποψη, ότι πήρες και αγωνιστικά ως Άρης πάρα πολλά πράγματα από αυτόν τον ποδοσφαιριστή, και όταν έφτασε στο πικ του, στο πικ της προσφοράς του στον Άρη, εγώ δεν λέω για τη μετέπειτα πορεία του, αλλά αυτό που μπορούσες να πάρεις από το Πάλμα, εσύ το πήρες και με το παραπάνω. Ο Θάνας λοιπόν εκεί στο πικ βρίσκεται την κατάλληλη τιμή ώστε ο ποδοσφαιριστής να πουληθεί. Και μπαίνει στη διαδικασία λοιπόν αυτό να είναι ένας συνδετικός κρίκος για το πώς θα εξελίσσεται η ομάδα και διοικητικά, έτσι. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι και μια επιχείρηση. Δεν το βλέπει μια διοίκηση τόσο αγνά όσο εμείς. Που θέλουμε τον παίκτη, που θέλουμε να δούμε καινούριους ποδοσφαιριστές, που θέλουμε να μένουν στην ομάδα. Αυτό είναι το δικό μας το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια επιχείρηση από πίσω. Όλες οι ομάδες αγοράζουν, όλες οι ομάδες πουλάνε. Σε τέτοια διαδικασία έχει μπει και ο Άρης, που τις εποχές που ήμουν εγώ δεν το έκανα αυτό και το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά το μάρμαρο. Οπότε κινείται σωστά. Θεωρώ ότι και ο Σαμόρα είναι μια τέτοια επιλογή και θα το δείξει σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, μπορεί ακόμα να μην είδαμε τόσο άμεσα. Ίσως το συγκρίνουμε και με τον Διαντή, ο οποίος με το καλημέρα συστήθηκε και λέει: εγώ εδώ είμαι, ήρθα για να πιάσω την ευκαιρία από τα μαλλιά και όπου πάει. Δείχνει ότι μπορεί μέσα σε πολύ γρήγορο, σε άμεσο χρονικό διάστημα και να προσφέρει στην ομάδα αγωνιστικά και ίσως μετά να μπούμε και στη διαδικασία στο πώς μπορεί να εξελιχθεί η πορεία του είτε εντός των τυχών είτε σε μια άλλη ομάδα. Οπότε συγκριτική, ίσως αυτό αντικεί το Ζαμόρα, αλλά υπάρχει χρόνος και πιστεύω ότι είναι στοιχήματα τα οποία θα τα κερδίσουμε. Και στην επίθεση, πολύ μεγάλη υπόθεση παραμονή μωρών. Φυσικά. Και η τελευταία προσθήκη του Σουηδού. Το οποίο μένει να τον δούμε. Δεν έχω πάρει ακόμα πάρα πολλές πληροφορίες. Ειδικά από Σαουδική Αραβία, που λόγω της εναχώλησής μου με το αραβικό ποδόσφαιρο. Κάνε λίγο ένα ρεπορτάζ. Θα κάνουμε ρεπορτάζ, αλλά τι, όλα με το καλημέρα. Και τι θα μείνει για μετά, λέτε, θα μας δούνε τώρα, ξέρω εγώ, τόσο χιλιάδες κόσμο. Τα είδανε όλα και μετά δεν έχουν τίποτα να περιμένουν. Οπότε, εν αναμονή του ρεπορτάζ για το καινούργιο Center for Tuari. Στο δεύτερο επεισόδιο. Ωραία. Δεσμεύομαι. Ωραία. Επίσης θέλω να δεσμευτείς και για κάποια άλλα πράγματα. Όπως.
Αρχικά, ρε φίλε, έχουμε κάνει εδώ τέτοιο στούντιο. Τρομερό στούντιο, με το είπαμε το καλημέρα, έτσι. Ναι, το είπε, αλλά μία φανέλα με υπογραφέ, μία μπάλα, κάτι. Θα ένα μυστικό. Αυτό θα το συζητήσαμε, θα φέρουμε. Δέσμευση. Ναι. Θα τα προσέχετε όμω σαν κόρη οφθαλμού, έτσι. Μιλάμε, θα φέρω τι αναμνήσει μου εδώ. Κάδρο θα το κάνουμε, τι εννοεί. Ωραία. Και δεύτερο, εξίσου σημαντικό, θέλω να υποσχεθήσω ότι θα έχουμε εμβόλυμα επεισόδια με καλεσμένους είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω Viber ή κλήσεων. Σοφά, ειδικά έχω κάποιους που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, ναι, που είναι τυράκι. Άμα θα τους φέρω εδώ θα γίνει πανικός. Και για αποκορύφωμα... Πανικός, να το βάλεις αυτό. Και τελευταίο επεισόδιο θέλω να κάνουμε κλείσιμο με Hector Cooper. Α, με το Mister. Ωραία. Ο Mister... Το καλοκαίρι δεν εξελίχθηκε όπως θα περιμέναμε. Εμείς είχαμε κάνει μετά το Copa Asia μια αρκετά πετυχημένη πορεία με την Εθνική Συρίας, που ήταν και η τελευταία εθνική με την οποία συνεργαστήκαμε. Πήγαμε στους 16 του Copa Asia στο Κατάρ, το 24, ουσιαστικά ήταν το 23 και λόγω COVID έχουν γίνει αλλαγές. Πολύ ωραία τα γήπεδα, εντάξει τώρα τι να λέμε. Παίξαμε στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η οργάνωση παρέμεινε σχεδόν η ίδια. Από τα πιο ωραία Copa Asia τα οποία έχω βιώσει εγώ προσωπικά, γιατί υπήρξα και πάλι το 19 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που είχαμε Copa Asia μαζί με το Ουσμπεκιστάν. Έχω ζήσει και το Copa Africa το 17 μαζί με την Εθνική Αιγύπτου. Η συγκεκριμένη μπορώ να τη συγκρίνω με το Μουντιάλ του 18 που είχαμε πάει με την Αίγυπτο. Τόσο καλά οργανωμένη, παιχτικά πολύ ανταγωνιστικό το επίπεδο. Κατάφερε η ομάδα να προκριθεί στους 16 του Copa Asia πρώτη φορά στην ιστορία της. Εκεί πέρα συναντήσαμε έναν παλιό γνώριμο πλέον, τον Ανσαριφάρ. Νομίζω χτύπησε και το τελευταίο πέναλτι που αποκλειστήκαμε. Αποκλειστήκαμε στα πέναλτι μετά από μια 1-1 κανονική διάρκεια. Αποκλειστήκαμε στα πέναλτι. Όλη αυτή η εφορία και το ότι η ομάδα έδειχνε να βρίσκει πολύ δυνατά πατήματα στον ασιατικό χώρο, έτσι, για να ξέρουμε και για ποιο πράγμα συζητάμε. Έφερα την ανανέωση. Ανανεώσαμε για 2 χρόνια το συμβόλαιο. Παρ' όλα αυτά είχαμε έναν ειδικό όρο ότι σε περίπτωση που δεν περάσουμε στην επόμενη φάση των προκριματικών του Μουντιάλ, θα μπορούσαν μονομερώς να γίνει διακοπή συνεργασίας. Επειδή, όπως είπαμε, Άρης είσαι, σηκώνει 4 λεπτά καθυστερήσεων, στο 93 δεχτήκαμε τον γκολ και κάπου εκεί, κάπως άδοξα, σταμάτησε η συνεργασία μας στη Συρία. Ο Μίστερ πήγε Μαγιόρκα, να σε αγαπάει η Μαγιόρκα, ούτως ή άλλως το έχει δηλώσει, πέρασε εκεί το καλοκαίρι του και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις εθνικές. Επιμένει ακόμα στο να συνεργάζεται αμιγώς με εθνικές ομάδες. Έχει βρει το συγκεκριμένο μπούσουλα, τον αγωνιστικό και σαν τρόπο ζωής τώρα σε 68 του. Δεν είναι μόνο μια συνεργασία, αλλά είναι μια συνεργασία που θα του δίνει και μια ποιότητα ζωής, την οποία θα μπορεί να απολαμβάνει δουλειά και ζωή. Δηλαδή πλέον βάζει στη ζυγαριά και άλλα πράγματα στη συγκεκριμένη ηλικία που είναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν έχει κινηθεί ακόμα κάτι αρκετά ζεστά, θα περιμένουμε τις ημερομηνίες FIFA που έχει Οκτώβριο-Νοέμβριο. Και σε περίπτωση που δεν έρθει κάτι που να τον ικανοποιεί, τότε είπε ότι δεν θα σταθεί άλλο χωρίς ομάδα. Θα σκεφτεί, έχει αποφασίσει ότι θα αναλάβει σύλλογο. Σε περίπτωση που Οκτώβριο-Νοέμβριο μη ρωτήσεις, θα αναλάβει σύλλογο, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Αραβικά Εμιράτα. Μπροστά εκεί θα κινηθούμε, γιατί σε είδα έτοιμος. Όχι. Και για να το μαζέψουμε λίγο. Επειδή ξεκινήσαμε και καλά, είπαμε εμείς το πρώτο επεισοδιάκι να είναι 10-15 λεπτά και θα πλησιάσουμε στην ώρα. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή μεταξύ του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό και τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, μεσολάβησε το παιχνίδι με τον Εθνικό. Όπου είδαμε λίγο την ομάδα λίγο έτσι μαγκωμένη, λίγο όχι με τόσο όρεξη, θα έλεγα. Θέλω να σε ρωτήσω, πώς από την εμφάνιση του Ολυμπιακού πάμε σε μια έτσι τόσο πιο μέτρια μάλλον εμφάνιση. Έχει να κάνει με την ψυχολογία, έχει να κάνει με την προστασία εν ώψη ντέρμπι. Κοίτα, εγώ όταν βγήκε η εντεκάδα είδα το μάτς το οποίο περίμενα να δω. Τώρα θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Όταν έχεις ένα τέτοιο παιχνίδι, το οποίο είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθήκων, έτσι, παίζουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν βρεθεί ξανά στην εντεκάδα, ώστε να υπάρχουν αυτοματοποιημένες κινήσεις και ούτω καθεξής. Μην μπαίνουμε τώρα σε αυτά τα κομμάτια, τα πιο τεχνικά. Θα σου πω απλά ότι μπαίνει ο Άρης και έχει στόχο τη νίκη και την πρόκριση. Μόνο αυτό. Με μια ομάδα 2 κατηγορίες πιο κάτω από αυτήν και με ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι τώρα ο D&D που ήρθε στον Άρη και πρέπει με το καλημέρα να μας πείσει και να τα δείξει όλα. Δηλαδή όταν μπαίνουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή μπαίνει ο Φετφατζίδης,
να αποδείξει τι σε ποιον. Ο Χουάνκαρ, ο Μοντόγια, ο Νταρίντα, ο οποίος πέρυσι ήταν στυλοβάτης, φέτος βρέθηκε να έχει ένα διαφορετικό ρόλο. Όταν μπαίνουν λοιπόν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, πρέπει να μπουν μέσα, να κάνουν σοβαρά τη δουλειά, να πάρουν την πρόκριση όπως και κάνανε και να πάνε στο ξενοδοχείο, αεροδρόμιο και πίσω. Αυτή την εμφάνιση περίμενα να δω εγώ. Για μένα δεν ήταν ένα παιχνίδι απαντήσεων, ούτε ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα μπορούσαν οι ποδοσφαιριστές που παίξαν να πούνε είμαστε εδώ, υπολογίστε μας. Τότε αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι στο ρόστερ του Άρη και είναι υπολογίσιμοι και θα μπορεί σε βάθος χρόνου να φανούν παίχτες κλειδιά για το rotation της ομάδος, είναι δεδομένο. Οπότε εγώ είδα αυτό το οποίο περίμενα. Μια εύκολη πρόκληση, δεν την άχτηκα ποτέ από την καρέκλα να πω ό,τι έγινε τώρα. Ήταν και μεσημέρι, ήμασταν εκεί μεταξύ φαγητού και ύπνου. Όχι, εγώ δεν. Τα παιχνίδια μεταξύ ύπνου δεν είναι δύσκολα. Βλέπω τον Άρη, πάντα είμαι πολύ τσιτωμένος. Δηλαδή θυμάμαι από τα χρόνια τα δικά μου. Τα χρόνια που ήμουν εγώ και καθόμουν στον πάγκο. Μέχρι και σήμερα δεν μπορώ να δω παιχνίδι έτσι. Παρ' όλα αυτά σου λέω, ήξερα τι θα έβλεπα, τουλάχιστον με βάση τον τρόπο τον οποίο σκέφτομαι εγώ και με τον τρόπο τον οποίο έχω βιώσει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, και αυτό και είδα. Είδα λοιπόν μια εύκολη πρόκριση, άκοπα και η δουλειά έγινε επαγγελματικά όπως έπρεπε να γίνει. Εντάξει, η δουλειά έγινε, δεν είχαμε. Αυτό. Η δουλειά έγινε. Και... δεν περίμενα δηλαδή να πω να δω έναν παίχτη, να μην λέω και ονόματα, έναν οποιοδήποτε παίχτη που έπαιξε εκεί να κάνει όρχια και παπάδες για να δείξει ότι εδώ είμαι, υπολόγισέ με. Αυτοί οι παίχτες είναι μέρος του ρόστερ, σημαντικό κομμάτι του ρόστερ, και σε βάθος χρόνου θα δείξουν την αξία που πρέπει να δείξουν σε παιχνίδια τα οποία πρέπει να τα δείξουν. Εδώ, αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουν, το κάναν και με το παραπάνω. Και χωρίς απώλειες. Ακριβώς. Σημαντικό. Μα στο ξαναλέω, εκτός και άμα εννοείς απώλειες, τραυματισμών κτλ., που είναι και αυτό σημαντικό, πιστεύω ότι θα ήταν κάπως δύσκολο να έρθει η ομάδα σε τέτοια σημεία που να μπορέσεις να έχεις και κάποια απώλεια όσον αφορά κάποιο μικρό τραυματισμό ή το καθεξής. Ωραία. Και έχουμε μπροστά μας το ντέρμπι. Όπως έχεις δει τις ομάδες, βασικά έχεις δει καθόλου τον ΠΑΟΚ? Τον ΠΑΟΚ τον είδα το τελευταίο 20 λεπτό που έπαιξε στο ευρωπαϊκό το παιχνίδι, καθώς βλέπουμε και τον μπάσκετ. Όταν τελείωσε τον μπάσκετ, γύρισα να δω και τον ΠΑΟΚ. Η εικόνα του, παρόλο που εγώ είδα το, από το 1-0, οπότε είδα το 1-1-3-1. Η εικόνα που είδα εκείνο το 20 λεπτό μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι αυτό το οποίο όμως είχα στο μυαλό μου για τον ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως. Δηλαδή είχα στο μυαλό μου την πιο σοβαρή ομάδα μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Τουλάχιστον αυτό δείχνει, όχι μόνο με βάση τα αποτελέσματα. Επαναλαμβάνω, χωρίς να έχω δει 90 λεπτό, παρόλα αυτά δείχνει ότι έχει ταυτότητα, έχει κρατήσει τον κορμό της από πέρυσι, ο ίδιος προπονητής, σημαντικές προσθήκες μεταγραφικές, οι οποίες ακόμα όμως δεν έχουν εμβολιαστεί με την υπόλοιπη εντεκάδα. Οπότε πιστεύω ότι με τον πυρήνα τον περσινό και τη σοβαρότητα πορεύεται μέχρι τώρα. Αν δεις οι υπόλοιπες ομάδες που πορεύονται στο πρωτάθλημα από εμάς, δεν έχουν αυτή την εικόνα ως τώρα. Θεωρώ όμως ότι ο Άρης, αν βάλουμε ότι το σκοτσέζικο αυτό ντους του Όφη ήταν μια πολύ κακιά παρένθεση, η οποία θα μας κυνηγήσει σε βάθος χρόνου, εδώ θα είμαστε να τα λέμε, θεωρώ ότι με βάση την εικόνα που έχει με τον Ολυμπιακό και με τα συναισθήματα, τα ιδιαίτερα που γεννά το ντέρμπι της πόλης, μπορεί να διεκδικήσει ένα αποθετικό έως πολύ θετικό αποτέλεσμα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία π.χ. 10 ΠΑΟΚάρης, η ομάδα δείχνει ότι δεν μασάει και μπαίνει, κάνει το παιχνίδι. Κοίτα, από τότε που... και συνήθως παίρνει και αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι κάποια στιγμή ο Άρης είχε χάσει αυτή την επαφή με τα αποτελέσματα, στα συγκεκριμένα τα ντέρμπι. Από την επιστροφή της ομάδας στη φυσική της θέση μέχρι και σήμερα, βλέπεις ότι είναι ένα ντέρμπι το οποίο παίζεται στα ίσια, ένα ντέρμπι το οποίο είναι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα, και ένα ντέρμπι το οποίο από τη στιγμή που είναι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα, ο Άρης καταφέρνει και τις περισσότερες φορές αποσπά θετικά αποτελέσματα έως πολύ θετικά. Δεν θέλω να ακούγεται κάπως το ότι το Χ μπορεί να σε ευνοεί ως αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω ότι το Χ έχει και αυτό τη δική του την ιδιαίτερη σημασία. Δηλαδή, ειδικά στο σημείο που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, παίζεις εσύ ένα ντέρμπι εκτός έδρας, υπάρχει ένα άλλο ντέρμπι των ομάδων που είναι στις πρώτες θέσεις. Οπότε το να μην έχεις απώλεια, και τι εννοώ απώλεια, το να δημιουργείς απώλεια και στον αντίπαλό σου, ο οποίος τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω είναι 5 βαθμούς πάνω από εμάς. Ναι. Οπότε διατηρείς αυτούς τους 5 βαθμούς. ΑΕΚ Παναθηναϊκός είναι εκεί κοντά σου. Οπότε μπορεί να έρθει και άλλο αποτέλεσμα το οποίο θα σε κρατάει πάλι σε επαφή με όλους αυτούς. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι σε βάθος χρόνου μπορεί να σε ευνοεί και ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δεν λέω ότι
κατεβαίνουμε, α, πήραμε το χ και βγήκαμε στους δρόμους, αλλά σε έναν αγωνιστικό προγραμματισμό το ποιους βαθμούς παίρνεις και πού έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και σου είπα ότι το μάτς με τον Όφη θα σε κυνηγάει. Εκεί ναι. Και το χ θα ήταν κακό αποτέλεσμα. Με βάση την εικόνα που έχεις εσύ τις πρώτες αγωνιστικές, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, όπως είπες, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Θα, βλέπουμε... θα τα λέμε, ελπίζω να τα λέμε και με τον κόσμο, παρόλο που δεν είναι live η διαδικασία, να μπορούμε να έχουμε και μια επικοινωνία. Να παίρνουμε λίγο τον γκέλ του κόσμου. Πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί θέλουμε τα σχόλια και την άποψη του κόσμου κάτω από το βίντεο. Θέλουμε επίσης να μας πούν γενικά πώς τους φαίνεται αυτό. Τα οποία αυτά μετά θα μπορούμε να τα σχολιάζουμε σε βάθος χρόνου. Νομίζω ότι πριν από κάθε γύρισμα, βασικά τα γυρίσματα θα γίνονται και η εκπομπή θα βγαίνει στα καπάκια. Δηλαδή δεν υπάρχει θέμα χρόνου. Θα γίνεται και ένα post, στο οποίο από κάτω θα σχολιάζουμε και εμείς αυτά που μας έχει στείλει ο κόσμος. Οπότε θέλουμε να μπει στο παιχνίδι, θέλουμε να σχολιάσει κάτω από το βίντεο, να μας πει την γνώμη του και για το νέο concept εδώ πέρα. Περιμένω σχόλια, ερωτήσεις, απορίες και κυρίως περιμένω πάσες από τον κόσμο. Πάσες, προωθημένες. Να βγει από εδώ, να τη στρώσει σημείο του πέναλτι, μωρών, 0-1 στην Τούμπα. Μετά θα πρέπει να σκοράρεις όμως, δεν έχει δοκάρια, out και τέτοια. Θα το προπονηθώ. Θα προπονηθώ και θα το προσπαθήσω. Ωραία. Οπότε να πούμε ότι θα βλέπουμε μαζί τα παιχνίδια. Εντάξει, τα εντός έδρας έτσι κι αλλιώς είμαστε στο γήπεδο. Ακριβώς. Θα βλέπουμε θα και πεταγόμαστε μετά. Και τα εκτός έδρας τα βλέπουμε παρέα, ώστε μετά να μπαίνουμε στούντιο, γράφουμε και ανεβάζουμε απευθείας. Δεν θέλουμε απώλειες χρόνου κτλ. Okay. Και αυτό είναι δέσμευση. Ωραία. Και είμαι πολύ περίεργος να δω το γούρι σου ποιο θα είναι. Έχω αρκετά. Ήδη ένα σου έχω αποκαλύψει. Όταν ξεκίνησε η συνεργασία, σου είπα ότι τα συγκεκριμένα τα ρούχα που φόρεσα με τον Ολυμπιακό βγαίνουν το σετάκι το συγκεκριμένο μόνο για ειδικές περιπτώσεις. Πώς μας έδινε η μαμά μικρούς με συγκεκριμένο σετάκι να πάμε να μεταλάβουμε την Κυριακή στην εκκλησία. Το σετάκι που φόρεσα με τον Ολυμπιακό είναι σετάκι το οποίο φόρεσα στο. Από 0-2-3-2 με την ΑΕΚ. Δεν ξαναβγήκε από την ντουλάπα από τότε και βγήκε για αυτή την, για αυτή την περίσταση. Τώρα στο επόμενο μάτς θα δούμε. Δεν είναι θέμα γουρί, είναι θέμα αύρας. Το τελικό τι πήγε λάθος, τι έβαλες. Στο τελικό δεν μπορούσα να πάω εσύ. Να βάλω αυτό που πρέπει να βάλω και να πάω στο τελικό. Αφού το κλείσανε. Θα βλέπαμε, καλά, σίγουρα θα βλέπαμε εντελώς διαφορετικό τελικό. Έτσι και μπορούσαμε να μοιράσουμε δύο γαϊδάρων άχυρα και να γίνει ένα παιχνίδι με οπαδούς και από τις δύο μεριές. Έτσι δεν είναι και τόσο δύσκολο. Αν είχες δεν πρόσβαση, φυσική. Αν είχες πρόσβαση, εισιτήριο, πρόσκληση ή οτιδήποτε, θα ήθελες να πας σε τέτοιο μάτς και κλεισμένον ή δεν σε ενδιαφέρει. Κοίτα. Δεν ξέρω, γιατί ήταν μια διαδικασία την οποία την περίμενα εντελώς διαφορετικά. Την είχα ζήσει πάρα πολύ έντονα και με τα παιδιά μου. Είχαμε ήδη κανονίσει να πάμε, να μείνουμε στο Βόλο, να πάμε γήπεδο. Εντάξει, όλοι είχαμε στο μυαλό μας την κατάκτηση του τροπέου μετά από τόσα χρόνια. Είχαμε μπει στη διαδικασία λοιπόν όλη αυτή. Οπότε όταν λέγαμε έστω και με 5.000, 6.000, 3.000, θα βρίσκα κάποιο τρόπο να εξασφαλίσω 3 εισιτήρια για μένα. Όταν μετά αυτό έγινε 0. Δεν μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ αν θα ήθελα να είμαι μέσα ή όχι. Αλλά και να είσαι μέσα. Ξέρεις τι, επειδή όταν γύρισα στον Άρη ως γυμναστής στην εποχή του COVID, που επεκτάθηκε το πρωτάθλημα, παρόλα αυτά είχαν λήξει πολλά συμβόλαια, ποδοσφαιριστές που φύγανε, staff που έφυγε και αυτό γιατί είχε υπογράψει κάπου αλλού. Οπότε γύρισα να μην μείνει η ομάδα γυμνή, τουλάχιστον συγκεκριμένη τη θέση. Για μένα ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή, έτσι, γιατί μετά από τόσα χρόνια επέστρεφα στο φυσικό μου περιβάλλον, τουλάχιστον έτσι νιώθω εγώ. Και όταν το ζήσω όλο αυτό, που ήταν όλα παιχνίδια ντέρμπι, στα play-off, χωρίς κόσμο, είναι εντελώς διαφορετικό. Ξενέρωτο. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τώρα όταν έβγαινα από τη Φυσούνα να διασχίσω το γήπεδο για να πάω στον πάγκο, και ήταν σαν να σε χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα όταν έβγαινες από εκεί. Δηλαδή, έπαιρνες πράγματα τα οποία. Ακόμα και εσύ που δεν αγωνίζεσαι, δημιουργούσαν συναισθήματα πάρα πολύ έντονα. Ξαφνικά τώρα το χρώμα του ποδοσφαίρου είναι η οπαδή. Όταν λοιπόν το παίρνουν αυτό, είναι ένα προϊόν άχρωμα. Ξέρεις τι άλλο θέλω να κάνουμε. Ακούω. Επεισόδια αφιερώματα στα π.χ. στο Άρης Μπόκα, στις ευρωπαϊκές επιτυχίες τότε, τις μεγάλες, να πιάσουμε, να το καλύψουμε πλήρως. Δηλαδή να είναι. Άρης Media Factory είσαι. Μέσα σε όλα είμαι. Υπάρχει και το αρχείο κρατημένο, να ξέρετε, θα ντυθούν κατάλληλα. Οκ. Okay. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε για το πρώτο επεισόδιο, να το κλείσουμε. Ναι, σιγά σιγά, μην κουράσουμε και τον κόσμο και μην αποκαλύψουμε και όλα μας τα χαρτιά.
με το καλημέρα. Θέλουμε να έχουμε διάρκεια εδώ πέρα. Η διάρκεια είναι πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι και αν κάνεις. Δεν είναι. Είναι. Το πασαλού. Γενικότερα, ό,τι και αν κάνεις. Ό,τι πορεία και να διαγράψεις, αν δεν έχεις διάρκεια σε αυτό το οποίο κάνεις, ό,τι και αν κάνεις, δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Μην είμαστε τώρα φωτοβολίδα. Τώρα έχουμε κάνει τέτοιο στούντιο, κάτσε καλά, φυσάει. Δεν μπορούμε να είμαστε μια φωτοβολίδα. Θέλουμε βάθος χρόνου. Το κρατάμε και για μελλοντική χρήση σε περίπτωση που μας τα γυρίσει εδώ πέρα και έχεις τίποτα νέες προτάσεις κτλ. Όχι, ρε, εσύ, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Θα υπογράψουμε συμβόλαια και τέτοια. Ρήτρε εμπιστευτικότητας. Έτσι. Και γιατί έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Όχι, τίποτα. Όλα τα χαρτιά είναι ανοιχτά, ρε, εσύ, ούτως ή άλλως. Απλά το είπαμε, θέλουμε λίγο να αλλάξουμε, να βάλουμε και. Θα πάρουμε από αυτά που κάνουν οι coach που δίνουν οδηγίες. Καταρχάς, θα βάλουμε και εδώ ένα παρκέ. Γιατί θέλω να μιλάμε για μπάσκετ, αν και δεν ξεκινήσαμε παρκέ, ναι, ιδιαίτερα καλά. Παρόλο που είμαι πολύ αισιόδοξος όμως για το τι θα δούμε φέτος στο μπάσκετ. Να το δούμε, είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Θα μεγάλο. Το ανοίξουμε εν καιρό. Ναι. Δεσμευόμαστε να ανοίξουμε το κεφάλαιο μπάσκετ. Ωραία. Οπότε εμείς ως Aris Media Factory το καθήκον μας το κάναμε. Τώρα περιμένουμε και από εσάς να κάνετε αυτό το οποίο πρέπει. Και από ό,τι ξέρω το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Κάνουμε εγγραφή στο κανάλι, κάνουμε share. Αυτό τι είναι, το μοιραζόμαστε share. Δηλαδή. Το κάνουμε και αυτό, παιδιά, οπωσδήποτε. Φυσικά στηρίζουμε σε όλα τα social την προσπάθεια την οποία γίνεται από τα παιδιά του Aris Media Factory και από μένα ως εξωτερικός συνεργάτης της παρέας. Πλέον εσωτερικός, δεν είσαι. Πιο εσωτερικός πεθαίνεις. Οπότε κάνουμε like, εγγραφή στο κανάλι, στηρίζουμε στα social. Περιμένω τα σχόλιά σας για να ξεκινήσει αυτό το ping-pong. Αναμένω με μεγάλη αγωνία το πότε θα ξεκινήσει. Το καθήκον μας έγινε, περιμένουμε τώρα και από εσάς και θα τα πούμε σύντομα με το επόμενο επεισόδιο. Πίτσα πάλι, Aris Media Factory, Αντώνης Αριόγλου. Ελπίζω να είσαι γουρλής. Εγώ πιστεύω πως είμαι. Και να μπούμε με το δεξί. Εγώ πιστεύω πως είμαι. Αν δεν είμαι θα τα ρίξουμε αλλού. Κάτω.